Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στη βιντεάρα μας. Ξανά νέα refunds και δωρεάν V-Bucks από την Epic Games. Από ό,τι φαίνεται και αυτή την φορά είναι πάρα πολλά V-Bucks. Τι πρέπει να κάνεις για να τα πάρεις τώρα? Έχουμε νέο event μέδικο του νέου Battle Pass ξεχωριστό. Άρα, βλέπετε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μην το ξεχάσει κανείς. Όλοι like στο βίντεο. Κάντε από παντού όλοι οπωσδήποτε. Subscribe στο κανάλι με καμπανάκι και στο item shop. Βάλτε στα πόρτα και τρώγα 27. Ειδικά τώρα που θα έρθει και κράτος. Και Levite and Pigax γενικά για αυτά τα insane items και μάγδα που έχουμε τώρα. Αλλά και να πάρετε μέρος και στο τρελό giveaway που έχουμε, αλλά και tournaments που θα δώσουμε δωρεάν Levite and Pigax και κράτος skin για όλους. Άρα για να μπείτε, κάντε like στο βίντεο, subscribe, epic name κάτω στα σχόλια σωστά και σαμπόρτε κυρίτρο Χατζάκους 7 στο item shop. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν στην βίντεο μας και θα ξεκινήσουμε με το νέο update, παιδιά, που πήρε το lobby χθες. Και από ό,τι φαίνεται το Fortnite ξεκίνησε ήδη να βάζει αυτά τα καινούργια thumbnail στο Discovery. Όπως είδαμε, παιδιά, όλο το Discovery θα αλλάξει. Όλα τα thumbnails από όλα τα mods, creative και κανονικά mods της Epic Games, θα γίνουν έτσι τετράγωνα, έτσι πάρα πολύ ωραία, με λεπτομέρεια και έτσι λίγο να καθαρίσει και το lobby. Και όπως βλέπετε, οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει ήδη σε κάποιους παίκτες και από ό,τι φαίνεται μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι την άλλη εβδομάδα, το lobby μας πλέον θα είναι σε όλους έτσι. Και ακόμα το πιο τρελό πράγμα που έχουμε είναι το καινούριο μας event που θα έχουμε από ό,τι φαίνεται στο Fortnite. Και αυτό το event θα είναι σε αυτήν την season, την season 2 που είμαστε αυτήν τη στιγμή τώρα. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ένα ξεχωριστό Battle Pass. Και όπως βλέπετε λοιπόν και όπως ξέραμε ήδη, θα έχουμε το τεράστιο Avatar Collab. Θα έχουμε πάρα πολλά νέα skins, πάρα πολλές αλλαγές, γίνεται χαμός γενικότερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλες τις πληροφορίες που έχουμε. Αρχικά θα έχουμε το event pass για το avatar, άρα ένα ξεχωριστό, ας το πούμε, page με ένα δικό του battle pass όπως είχαμε σε όλα αυτά τα events, όπως το Star Wars battle pass και τα προηγούμενα battle pass mini που είχαμε. Το battle pass θα κοστίζει 1000 V-Bucks όπως όλα τα battle pass. Επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, θα ξεκλειδώνουμε λέει κατευθείαν στο fake skin, ας το πούμε το πιο βασικό skin του avatar, το βλέπετε και εδώ πέρα πως θα είναι το skin, κατευθείας λέει μόλις πάρουμε το battle pass. Μαζί με αυτό το battle pass θα έχει δωρεάν rewards αλλά και πληρωτικά, τα οποία τα παίρνετε αν πάρετε όλο το battle pass που κάνει 1000 V-Bucks. Μαζί με αυτό όλα τα skins από το avatar και το battle pass θα είναι και σε κανονική μορφή αλλά και σε lego εννοείται, και μαζί με αυτό το APA glider θα είναι λέει διαθέσιμο προς το τέλος του event, περίπου στις 3 Μαΐου. Και τέλος το πιο σημαντικό λέει ότι το event θα τελειώσει στις 3 Μαΐου. Άρα όπως βλέπετε εδώ και από τον Σίνα μας λέει ότι αυτό το event, το νέο Battle Pass και το Avatar θα έρθουν σε 2 εβδομάδες, δηλαδή περίπου 9 Απριλίου με το επόμενο update της Season 2, και το event θα τελειώσει στις 3 Μαΐου, λίγο πριν το τέλος της Season 2 για να πάμε Season 3. Γενικότερα πολύ ενδιαφέρον event, αυτές είναι όλες οι πρώτες πληροφορίες, θα έχουμε και δικό μας Battle Pass ξεχωριστό, πολύ γενικό τρελό πράγμα. Και ενώ δεν μιας και που λέμε και για skins και για αυτό το καινούριο event, το Fortnite αυτή τη στιγμή δουλεύει πάνω σε 3 νέα mythics abilities για αυτήν την season, τα οποία σχετίζονται για το avatar, και βλέπετε εδώ πέρα τα 3 abilities και τα names. Έχουμε το Humble Bomb, έχουμε το Annoying Mob και έχουμε και το Fancy Mob. Και θα μπουν από ό,τι φαίνεται και αυτά περίπου σε 2 εβδομάδες μαζί με το event του avatar, μόλις μπουν και τα battle pass και το update και όλα. Και μιας λοιπόν που μιλάμε και για skins, εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρετε είναι όλα τα επόμενα collapse που θέλει να φέρει το Fortnite στο item shop και θα έρθουν, και ξεκινάμε πρώτα από το avatar. Θα έχουμε και το battle pass όπως είδαμε και τα skins. Μαζί με αυτό όπως είδαμε θα ξανά έχουμε άλλο ένα Star Wars event, μάλλον και με δικό του battle pass. Αυτό λογικά θα έρθει στη season 3, και τέλος έχουμε και τον Kratos μαζί και Leviathan και όλα αυτά, τα οποία θα επιστρέψουν μετά από 3,5 χρόνια in-game. Ο Kratos ξαναλέω θα έρθει λογικά αυτήν την εβδομάδα, max μέχρι την άλλη εβδομάδα, κάπου εκεί. Άρα μαζέψτε V-Bucks γιατί θα επιστρέψει όλο το bundle του Kratos όπως είδαμε, μαζί και Leviathan και όλα αυτά. Άρα ετοιμάστε V-Bucks, βάλτε και supporter Kratos Χαζιάκος 7, ετοιμαστείτε και για κληρώσεις, να δώσω και δωρεάν Kratos και όλα αυτά για κάποιους τυχερούς από εσάς. Γενικότερα θα γίνει χαμός.
Και το τελευταίο μας έτσι πάρα πολύ σημαντικό leak, το Fortnite από ό,τι φαίνεται σχεδόν άλλαξε όλα τα όπλα του παιχνιδιού και mythics αλλά και bosses στον χάρτη. Γενικότερα άλλαξε το damage, αύξησε κάποια, μείωσε κάποια και βλέπετε όλες τις αλλαγές εδώ πέρα που έχει κάνει, είναι πάρα πολλές. Γενικότερα έχει αυξήσει το damage, να ξέρετε, σε όλα τα mythics στο παιχνίδι. Μαζί με αυτό, στην μπουκάλα και το shield έχει γίνει έτσι λίγο καλύτερο. Μαζί με αυτό έχει αυξηθεί το damage για το Reaper Sniper και για το DMR. Μαζί με αυτό έχουμε αλλαγές σε όλα τα bosses στο χάρτη. Πλέον θα έχουν περισσότερο ζωή, άρα λίγο πιο δύσκολα για να τα σκοτώσετε. Μαζί με αυτό το Enforcer AR έφαγε και αυτό buff. Το Dragon αλλά και όλα τα DMRs έφαγαν και αυτά επίσης buff. Γενικότερα όπως βλέπετε, πλέον το παιχνίδι έγινε λίγο πιο δυνατό, γενικότερα λίγο πιο balanced. Και εννοείται και βλέπετε και εδώ πέρα και την λίστα, μπορείτε να την κάνετε pause για να διαβάσετε ακριβώς όλες τις αλλαγές με το damage. Και όλα αυτά λοιπόν ήταν όλα τα leaks της ημέρας για όσο αφορά Fortnite, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, γιατί όπως μπορείτε να δείτε και από τον τίτλο, έχουμε για δεύτερη φορά συνεχόμενα 2 ημέρες εδώ για δωρεάν V-Bucks και από ό,τι φαίνεται έχουμε ξανά επίσημο refund από το Fortnite. Και αυτή την φορά αφορά το Fortnite Festival και έχουμε εννοείται επίσημα refunds και βλέπετε και εδώ πέρα και την ανακοίνωση. Και ουσιαστικά το Fortnite κατάλαβε και είχαν παράπονα από όλους τους παίκτες ότι τα όργανα στο Atom Shop ήταν πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή σε μια φάση είχαν φτάσει 2.000 V-Bucks, 3.000 V-Bucks χωρίς λόγο απλά για ένα όργανο που κυριολεκτικά δεν χρησιμεύει τίποτα παρά το Fortnite Festival. Και από ό,τι φαίνεται η Epic Games μείωσε τα V-Bucks, μείωσε τις τιμές, όπως βλέπετε για παράδειγμα εδώ, από τα 1000 V-Bucks πήγε στα 800 V-Bucks κάποια όργανα και από τα 1500 V-Bucks τα πήγε στα 1000 V-Bucks. Και όσοι λοιπόν έτσι ασχολείστε με το Fortnite Festival και αγοράζετε όργανα, κιθάρες, drums, ό,τι έχει γενικότερα στο Atom Shop, παίρνετε αυτή τη στιγμή δωρεάν refund και το refund είναι τρελό και έχει μπαγκάρει λίγο εγώ να πω και ειδικά για εσάς που έχετε πάρει πολλά όργανα, γιατί όπως μπορείτε να δείτε πάρα πολλοί παίκτες, ακόμα και εγώ από το άλλο μου account βέβαια, έχω πάρει refund και βλέπετε και εδώ πέρα τα V-Bucks είναι 1500 V-Bucks, άλλοι πήρανε 5500 V-Bucks, άλλοι πήρανε 7500 V-Bucks, άλλοι 950 V-Bucks. Και ακόμα και το πιο τρελό που είδα, άλλοι πήρανε 20.000 V-Bucks refund. Και δεν ξέρω αν σας φαίνεται τρελό, αλλά όντως έγινε. Και ειδικά αυτά τα πολλά V-Bucks έγιναν σε παίκτες που ασχολιόντουσαν με το Fortnite Festival και κυριολεκτικά είχαν πάρει όλα τα όργανα του Atom Shop κάθε φορά που έβγαιναν για το Fortnite Festival. Αλλά δεν νομίζω κανείς από εσάς να ασχολείται τόσο πολύ που να παίρνει όλα τα μουσικά όργανα από το Atom Shop. Αλλά πως και να έχει, αν έχετε πάρει στο ένα όργανο, 2-3 κάπου εκεί, σίγουρα θα πήρατε refund, ή αν δεν πήρατε refund θα πάρετε μέσα σε αυτή την ημέρα ή αύριο μεθαύριο. Γενικότερα το Fortnite δίνει ακόμα τα refunds, άρα περιμένετε. Εγώ όπως βλέπετε πήρα κάποια refunds εδώ πέρα, 950 V-Bucks περίπου, μαζί και με τα skins ξεχωριστά, άρα γρήγορα, easy 2.000 V-Bucks από την Epic Games για refunds. Γενικότερα full W, η Epic δίνει refunds τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό αγαπάμε την Epic, γιατί δίνει δωρεάν V-Bucks. Πείτε μου και κάτω στα σχόλια αν πήρατε κάποιο refund εσείς, πόσα V-Bucks πήρατε refund, και μαζί με αυτό μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα δωρεάν V-Bucks που μπορείτε να πάρετε όλοι από το χθεσινό βίντεο. Έχουμε 2 τρόπους για να πάρετε free V-Bucks, άρα πηγαίνετε, τρέξτε, δείτε όλοι και το χθεσινό βίντεο, αλλά και το σημερινό που μιλήσαμε και για το δεύτερο refund. Και αυτή λοιπόν ήταν και η βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να σας ενημέρωσα κατάλληλα τι γίνεται με τα refunds και για όλες τις αλλαγές για το Fortnite. Πριν φύγετε από το βίντεο, κάντε ένα like όλοι οπωσδήποτε, δεν το ξεχνάει κανείς, για να πάρετε μέρος και στο giveaway που κάνουμε για το Kratos και για το Leviathan Pickaxe, για τυχερούς που θα τα πάρετε δωρεάν. Μαζί με αυτό subscribe στο κανάλι, εννοείται, στο Atom Shop βάλτε σαν μπορείτε η Creator Hunt 27 και γράψτε για το στα σχόλια και το Epic Name σας για το giveaway. Καλή συνέχεια σε όλους και εμείς τα λέμε αύριο το πιο πιθανόν ξανά βίντεο ώρα 3, άρα μείνετε συντονισμένοι.